τη δική του απάντηση στην κριτική που ασκήθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων αλλά και προσωπικά στον ίδιο με αφορμή τις θετικές γνωμοδοτήσεις και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις μονάδες καύσης βιοαερίου και βιορευστών αντίστοιχα σε κάτω ραβένια και γραμμενοχώρια, έδωσε ο Βασίλης Μιχελάκης. Λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από τους Δήμους Πογονίου και Δοδόνης, όπως όμως και από τις Επιτροπές Αγώνα Κατοίκων που προανήγγειλαν τη δικαστική προσφυγή, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης, μιλώντας στο Ιωάννινα TV, τόνισε πως και ο ίδιος είχε ζητήσει από τους αντιδρώντες Δήμους και άλλους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στοιχειοθετημένες αντιρρήσεις και ενστάσεις, κάτι όμως που, όπως είπε, δεν έγινε. Εγώ και όταν με επισκέφθηκαν κατά διαστήματα, προσπαθώντας να ικανοποιήσω πλήρως και για να μην θεωρηθεί ότι κάτι δεν ακούγεται, τους ενημέρωσα ότι οι απαντήσεις τους πρέπει να είναι στο τεχνικό και θεσμικό πλαίσιο. Οι απαντήσεις που δεν θέλω, γιατί θεωρώ και υποτίθεται ότι αυτό θα κάνει ζημιά εάν έρθει, δεν μου λέει τίποτα με βάση το τεχνικό πλαίσιο, ή ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα πρέπει να λειτουργούν δεν θα λειτουργήσουν γιατί είμαστε Ελλάδα, δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι ότι υλοποιούμε μία επένδυση και επιδεχομένως οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί μας δεν θα λειτουργήσουν και άρα δεν πρέπει να γίνει επένδυση. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Όπως επίσης εμφανίστηκε σαν μεγάλο πρόβλημα για το βιοαέριο τα 10.000 κυβικά που θα ξοδεύει το βιοαέριο, αλλά τα 10.000 είναι για όλο το χρόνο. Δηλαδή είναι 27 κυβικά την ημέρα, ούτε λιγότερο από μία οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να μου λες από το Δεκέμβριο που έχει κατατεθεί ότι θα αναθέσω υδρογεολογική μελέτη να καταλήγουμε σε αναβολή 3 φορές και ακόμα και την τρίτη να μου λες θέλω άλλους 2-3 μήνες. Δεν μπορεί. Εγώ είμαστε υπηρεσιακοί παράγοντες που πρέπει, έχουμε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Καθ' υπέρβαση και αναλαμβάνοντας και πειθαρχικό ενδεχομένως πρόβλημα, έχοντας και πειθαρχικό πρόβλημα, αν οποιοδήποτε είχε στραφεί οτιδήποτε, τους έδωσα τις όποιες παρατάσεις θέλουν προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους. Οι απόψεις τους δεν ήταν στο τεχνικό επίπεδο σε τέτοιο σημείο που να πείσουν και τα άλλα μέλη δεύτερο. Αν θυμάμαι καλά, και οι συνάδελφοι της περιφέρειας ψήφισαν υπέρ σε όλα. Επομένως, είμαστε 5 διαφορετικών ειδικοτήτων και υπηρεσιών που δεν μας κάλυψαν οι απαντήσεις, και όχι μόνο εμένα, σε και όλους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.